Κύριε Κουρμούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας. Τι έγινε σήμερα στο Αριστοτέλειο, κύριε Κουρμούλη? Όπως το είπατε, ξημερώματα μπήκε μια ικανή αστυνομική δύναμη. Όχι ότι μας είναι τέλος πάντων πρωτόγνωρη εικόνα, γιατί το απειθεί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια είναι πεδίο βολής. Μπήκανε λοιπόν ξημερώματα, ανοίξανε τη νομική, προσπαθήσανε να βρουν κόσμο να κάνουν προσαγωγές. Θεωρήσαν ότι απελευθέρωσαν τη νομική και μετά από λίγο φύγανε, μετά από λίγο ξανάρθανε, μπαινοβγαίνανε με λίγα λόγια. Το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι το απόγευμα σε μια πολύ μαζική συνέλευση ο Σύλλογος Φοιτητών της Νομικής συζητάει τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Μάλιστα. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο γίνεται με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, πώς τοποθετείται η εκπαιδευτική κοινότητα και από την πλευρά τη δική σας μιλάμε πια για το Σύλλογο του Διοικητικού Προσωπικού του Απειθήτα, κύριε Κουρμούλη? Η ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, θα πω εγώ, δηλαδή οι φοιτητές που είναι και το πιο δραστήριο και το πιο μαζικό κομμάτι, αλλά και οι εργαζόμενοι, τους οποίους εκπροσωπώ εγώ στο Απειθήτα, και μια μεγάλη μερίδα των μελών ΔΕΠ των καθηγητών το έχουν καταδικάσει. Και το έχουν καταδικάσει για τον εξής απλό λόγο. Ότι μιλάμε ανεξάρτητα από το πώς θα τα ονοματίσουν, αν θα είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και πάει λέγοντας, στην ουσία μιλάμε για δίδακτρα. Δίδακτρα σημαίνει ταξικός φραγμός στη μόρφωση, σημαίνει ότι λιγότερα παιδιά λαϊκών οικογενειών θα μπορούν να σπουδάζουν, σημαίνει λειτουργία του πανεπιστημίου με βαθύτερα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, γιατί και σήμερα το πανεπιστήμιο δεν δουλεύει όπως θέλουμε εμείς να δουλεύει ή όπως επιδιώκουμε να δουλεύει. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ένα νομοσχέδιο που το σμπρώχνει σε όλο και χειρότερη κατάσταση, σε όλο και δυσμενέστερη κατάσταση. Αυτή τη λογική και αυτή τη κατεύθυνση είναι αποτέλεσμα το γεγονό ότι εδώ και 5-6 εβδομάδε τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε αναβρασμό, σε μαζικέ κινητοποιήσει. Εγώ, κύριε Βογιόπουλε, έχω να δω τόσο κόσμο στα αμφιθέατρα σχεδόν από τον καιρό που ήμουν φοιτητή. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά ω εικόνα είναι ελπιδοφόρα. Και το πώ συζητάνε και το πώ αγωνίζονται οι φοιτητέ και μαζί του το πλάι του και οι εργαζόμενοι και οι καθηγητέ. Πείτε μου, κύριε Κουρμουλή, έχω δει ανακοινώσεις του Πολυτεχνείου, τη Συγκλήτου και του Παντίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε όλες ανεξαιρέτως αυτές τις ανακοινώσεις γίνεται λόγος για την δραματική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης πάνω από 60% την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία στα δημόσια πανεπιστήμια, για μια δραματική υποστελέχωση σε ό,τι αφορά το διδακτικό προσωπικό και την ίδια ώρα αύξηση των φοιτητών. Υπάρχει αντίστοιχη εικόνα σε εσάς στο Αριστοτέλειο? Φυσικά και υπάρχει. Ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, που ουσιαστικά αυτό που λέτε εκφράζεται και εκφράζεται και με συγκεκριμένα νούμερα. Αν θέλετε να μιλήσω για το δικό μας το χώρο, για παράδειγμα, ναι. Πριν από 10-12 χρόνια η διοικητική πάλι στο Απειθήτα ήταν 1.100. Σήμερα είναι 540. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπερορίες, απλήρωτες, εντατικοποίηση της δουλειάς και σημαίνει και σε ένα μεγάλο βαθμό ελαστικές σχέσεις εργασίας. Γιατί όταν δεν γίνονται προσλήψεις, είναι απαγορευμένες, ξέρω εγώ, με όλα αυτά που συνέβησαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τους περιορισμούς που βάζαμε, τότε θα στραφείς στους εργολαβικούς, θα στραφείς στους συμβασιούχους και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθείς να μπαλώσεις τρύπες. Άλλο παράδειγμα, ο τακτικός προϋπολογισμός του Απειθήτα πριν από τόσα χρόνια που σας είπα πριν, ήταν στα 57 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα είναι στα 12. Στα 12. Τέσσερις φορές κάτω. Ναι. Μια σειρά από άλλα πράγματα, δεν έχουμε το χρόνο τώρα τέλος πάντων, αλλά αυτό που λέτε αποδεικνύεται και αποκαλύπτεται, φανερώνεται από πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους πια στα πανεπιστήμια, είστε μαζί με τους φοιτητές στο πανεκπαιδευτικό μεθαύριο? Βεβαίως, και στο μεθαυριανό και σε όλα τα προηγούμενα. Είμαστε μαζί τους. Και μάλιστα η Ομοσπονδία μας, του Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουμε προκηρύξει απεργία για τις μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που παίρνουμε πλαισιώνοντας τον αγώνα των φοιτητών και προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε και τους δικούς μας συναδέλφους, οι οποίες είναι σε όλο το φάσμα. Να σας πω για παράδειγμα ότι τη Δευτέρα στις 11 το πρωί στην αίθουσα τελετών του Απειθήτα έχουμε εκδήλωση για τον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη, όπου θα μιλήσουν γονείς, θα μιλήσει συνάδελφός μας από τον ΟΣΕ και θα μιλήσουν και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρμούλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για την φιλοξενία.